Τα αξιωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της φωνής της Ελλάδας, για τα βραχιά κύματα σε όλο τον κόσμο και φυσικά για όλους τους Έλληνες και φιλέλληνες που μας ακούτε καθημερινά, μια εκπομπή που μας συνδέει με την παράδοση της ελληνικής γης. Η Κατερίνα Λιοντή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο. Επιλέγουμε και σήμερα μουσικές από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, έτσι όπως ψηφιοποιήθηκαν για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης». Νησιακά τραγούδια με το συγκρότημα του Γιάννη Κουλιανού από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο βιολί ο Γιάννης Κουλιανός, στο σαντούρι ο Σταμάτης Ροδίτης, στο λαούτο ο Αντώνης Γερασκλής και στο τραγούδι η Νικολέτα Ροδίτη. Θα ακούσουμε έναν αργό σκοπό
της αγάπης με τίτλο «Έλα πρόβαλε».
Και θα συνεχίσουμε με το πιο γνωστό ίσως σκοπό της Καλύμνου, στις μέρες μας τουλάχιστον, ένα τραγούδι το οποίο το έχουν ερμηνεύσει οι περισσότεροι σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες. Είναι το τραγούδι «Βάρκα μου μπογιατισμένη».
Ακούσαμε το τραγούδι «Τι να τα κάνω τα καλά», ένα αργό τραγούδι της Ξενιτιάς, το τραγούδι του Ξενιτεμένου, από τα δωδεκανησιακά τραγούδια με το συγκρότημα του Γιάννη Κουλιανού, τον Γιάννη Κουλιανό στο βιολί, τον Σταμάτη Ροδίτη στο σαντούρι, τον Αντώνη Γερασκλή στο λαούτο και την Νικολέτα Ροδίτη στο τραγούδι, μια συναυλία που δόθηκε στο ραδιοφωνικό σταθμό Ρόδου. Τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Κατερίνα Λιοντή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, το Μάη ο Κώστας παντρεύεται. Ο Μάης κατά τις λαϊκές προλήψεις θεωρούνταν μαγεμένος, γι' αυτό και αποφεύγονταν οι γάμοι και οι σοβαρές εργασίες στη διάρκεια του, εξού και η παροιμία «Στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει», αλλά και ο γάμος ο μαγιάτικος πολλά κακά αποδίδει. Εδώ ο Κώστας επιλέγει να παντρευτεί, ένα τραγούδι τσάμικο της αγάπης. Η ηχογράφηση έγινε το 1971 στην ελληνική ραδιοφωνία. Ο Παναγιώτης Μιλωνάς στο τραγούδι, ο Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο, ο Αλέκος Αραπάκης στο βιολί, ο Κώστας Παλαιολόγου στο σαντούρι και ο Θανάσιος Πλατανιάς στο λαούτο. Του
ποτέ θα αναρθεί άνοιξη, ποτέ το καλοκαίρι, ποτέ το καλοκαίρι. Ξεκαλοκαιριάσει. Πότε θα έρθει η άνοιξη, καλαματιανό, ποιμενικό της αγάπης, η άνοιξη που ήρθε και πολύ σύντομα θα παραδώσει τη θέση της το καλοκαίρι, διαρκεί ελάχιστα πια σε αυτή εδώ τη χώρα. Βέβαια στην επαρχία η φύση οργιάζει και θα συνεχίσουμε και θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας για τον κάμπο που επρασύνησε τσάμικο της αγάπης με το συγκρότημα του Παναγιώτη Μιλωνά. Thank you.
και πεθαίνω.
Νάμουν το Μάη πιστικός, συρτό της άνοιξης και της αγάπης. Ηχογράφηση έγινε 12 Μαΐου του 1971. Ο Παναγιώτης Μιλωνάς στο τραγούδι, ο Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο, ο Αλέκος Αραπάκης στο βιολί, ο Κώστας Παλαιολόγου στο σαντούρι και ο Θανάσιος Πλατανιάς στο λαούτο. Μια ηχογράφηση που δόθηκε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και που ψηφιοποιήσαμε με τη βοήθεια των τεχνικών μας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης». Δεν ήρθε το καλοκαίρι. Ήρθε ο καιρός, πουλάκι μου, που θα γεννούμε τέρι. Σου φέρα κυρά το Μάη, την πρώτο Μαγιά το βράδυ. Το Μάη και το θέρι στη γη, στη γη δε τρίδε πιάνει. Μον της αγάπης το δετρίκα, πους καρπούς και φύλλα βγάνει. Μάη μου με τα λουλούδια και με τα πολλά τραγούδια. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με αυτό τον υπέροχο μήνα που διανύουμε, τον Μάιο. Η ονομασία του Μαΐου ταυτίζεται με την νύμφη Μαία, την ομορφότερη από τις κόρες του Άτλαντα, της Ατλαντίδες, και μητέρα του θεού Ερμή. Απεικονίζεται με ένα νέο άντρα που φέρει στο κεφάλι καλάθι γεμάτο λουλούδια. Οι παροιμίες, όπως σας έχουμε πει, πάρα πολλές γι' αυτό τον μήνα, τον οποίο οι αγραφιώτες τον ονομάζουν Χαλαζά και οι Τίνοι Βροχάρι. Οι Θρακιώτες δίνουν στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο το όνομα του Τριαντάφυλλου. Στη Μακεδονία ονομάζεται Κερασάρι, στον Πόντο Καλομήνας, στην Κύπρο Πεντεφάς ή Πενταδήλινος, γιατί εξαιτίας του μεγάλου μήκους των ημερών του αναγκάζονται να τρώνε 5 φορές την ημέρα. Επίσης πράσινος και λούλουδος. Μια κόρη Ρόδα μάζευε, χορευτικό της Πελοποννήσου, με την χοροδία του Συλλόγου Εθνικής Μουσικής και διευθυντή τον Σίμωνα Καρά. Thank you.
Ήταν η χοροδία του Συλλόγου Εθνικής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Σίμωνα Καρά. Ηχογράφηση έγινε στην Ελληνική Ραδιοφωνία για την εκπομπή Ελληνική Αντίλαλη, μια εκπομπή που συνέβη το 1958. Το υλικό επέλεξε ο Σίμων Καράς. Από την ίδια ηχογράφηση θα ακούσουμε ένα στεριανό της αγάπης, ένα τσάμικο υπάτης με τίτλο «Στο παντρατζίδικο βουνό». Ήταν τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Γεια και χαρά.